οποία παραδοσιακά, τα οποία έχουν μεμονωμένα αναπτύξει και ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων, αν γνωρίζετε. Π.χ. ο Μουζενίδης και ο Ζωφίδης έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι πραγματικά ανταγωνιστικά και με booking για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Ο Μουζενίδης δηλαδή για κάποια συγκεκριμένη μέρη που δουλεύει και εξειδικεύεται και πουλάει, πραγματικά μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, γιατί δίνει μαζί και αεροπορικά εισιτήρια. Επομένως, η booking που δεν δίνει τυχαία αεροπορικά εισιτήρια μπορεί πραγματικά να γίνει ανταγωνιστικό. Ακόμα δηλαδή και ένα τουριστικό γραφείο, αν σκέφτεστε εσείς π.χ. κάποια στιγμή να ανοίξετε και σας το εύχομαι ένα τουριστικό γραφείο, θα μπορούσατε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά και μέσω των social media και όλα αυτά να το αναπτύξετε τόσο πολύ, που να πετύχετε και να μπορέσετε να είστε και ανταγωνιστικοί και προς όλους τους. Τίποτα δεν είναι. Ένα μεγάλο κομμάτι και θέλω λίγο να το δούμε, το τηλέφωνο. Η τηλεφωνική κράτηση δεν είναι μία απλή διαδικασία. Επειδή έχουμε, περισσότερο νομίζω θα το δείτε και θα το ζείτε είτε στη ρεσεψιόν είστε, είτε σε ένα τμήμα κρατήσεων είστε, θα πείτε τη διαδικασία να κάνει τηλεφωνική κράτηση, το εγχάρω. Η τηλεφωνική κράτηση εκτιμώ ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Γιατί το μόνο όπλο που έχεις, ποιο είναι. Τώρα το βλέπουμε ως επαγγελματίες, όχι ως πελάτες. Το μόνο όπλο που έχεις ως εκείνη τη στιγμή, ποιο είναι ως επαγγελματίες. Το λες. Τη φωνή σου. Τη φωνή σου. Οπότε θα πρέπει να εκπαιδευτείς πάρα πολύ καλά. Θα δούμε κάποια τρίξη, γιατί εγώ το θεωρώ, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τη φωνή σου. Το πώς θα χτίσεις εσύ αυτό που έχεις.